Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Είμαστε σε σελίδα 277, Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14 κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Σελίδα 277, Σαμουήλ Α, 14 κεφάλαιο και 23 εδάφιο. «Και έσωσεν ο Κύριος τον Ισραήλ εν τη ημέρα εκείνη, και η μάχη επέρασεν εις Βεθ Αβέν. Οι δε άνδρες του Ισραήλ απέκαμον την ημέρα εκείνη, διότι ο Σαούλ είχε ενορκίσει τον λαόν λέγον, «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σφάγη τροφήν έως εσπέρας, και εκδικηθώ από τον εχθρόν μου. Όθεν δεν εγεύθη τροφήν πας ο λαός. Και πάν το πλήθος ήλθεν εις το δάσος, όπου ήτο μέλι κατά γης. Και ότε εισήλθεν ο λαός εις το δάσος, ιδού το μέλι εστάλαξεν. Ουδής όμως επλησίασε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού, διότι εφοβήθη ο λαός των όρκων. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε να ακούσει, ότε ο πατήρ αυτού όρκησε τον λαόν, όθεν ύπλωσε το άκρον της ράβδου της εν τη χειρή αυτού και ευήθησεν αυτόν εις την κηρύθραν και έβαλε τη χείρα αυτού εις το στόμα αυτού και ανέβλεψαν οι οφθαλμοί αυτού. Απεκρίθη δε εις εκ του λαού και είπεν, ο πατήρ σου όρκησε δια όρκου των λαών, λέγον επικατάρατος ο άνθρωπος, ως τη σφάγη τροφήν σήμερον, δια τούτο λαός είναι εκλελημένος. Ο δε Ιωνάθαν είπεν, ετάραξεν ο πατήρ μου τον κόσμο, ιδέτε παρακαλώ πόσο ανέβλεψαν οι οφθαλμοί μου, διότι εγεύθυν ο λίγον εκ τούτου του μέλητος, πόσο μάλλον εάν ο λαός ήθελε να φάγει την σήμερον ελευθέρως εκ των λαφύρων των εχθρών αυτού τα οποία ανέβρικε. Διότι δεν ήθελε γίνει τώρα, πολύ μεγαλύτερα σφαγή μεταξύ των Φιλιστέων. Επάταξαν δε εν εκείνη τη μέρα τους Φιλιστέους από Μιχμάς έως Εαλών. Και ο λαός ήταν εκλελημένος σφόδρα. Όθεν ερήφθη ο λαός εις τα λάφυρα και έλαβε πρόβατα και βόας και μόσχους και έσφαξαν κατά γης και έτρωγεν ο λαός μετά του αίματος. Ανήγγυλαν δε προς τον Σαούλ λέγοντες, ιδού ο λαός αμαρτάνει στον Κύριον διότι τρόγουσι μετά του αίματος. Και είπε, παραβάτε εστάθητε, κυλήσατε προς εμέ σήμερον λίθον μέγαν. Και είπε ο Σαούλ, διασπάρθητε μεταξύ του λαού και είπατε προς αυτούς, φέρετε μη εντάφθα, έκαστος τον βούν αυτού και έκαστος το πρόβατον αυτού και σφάξατε εντάφθα και φάγετε. Και μη αμαρτάνετε στο Κύριον τρώγοντες μετά του αίματος. Και έφεραν πας ο λαός έκαστος τον βούν αυτού με θεαυτού εκείνη τη νύχτα και έσφαξαν εκεί. Και οκοδόμησεν ο Σαούλ θυσιαστήριον εις τον Κύριον, τούτο ήτο το πρώτο θυσιαστήριον το οποίο οκοδόμησεν ο Σαούλ εις τον Κύριον. Και είπε ο Σαούλ, ας καταβόμεν ξοπίσω των Φιλιστέων διανυκτός και ας διαρπάσομεν αυτούς έως να φέξει ημέρα και ας μη αφήσομεν μηδέ ένα εξ αυτών. Και είπον κάμε πάνω ότι συφαίνεται καλόν. Τότε είπε ο ιερεύς, ας προσέλθομεν εντάφθα εις τον Κύριον. Και ρώτησε ο Σαούλ των Θεών να καταβόξω πίσω των Φιλιστέων. Θέλεις παραδώσει αυτούς στην χείρα του Ισραήλ. Αλλά δεν απεκρίδη προς αυτόν την ημέραν εκείνην. Και είπε ο Σαούλ, πλησιάσατε εντάφθα πάντες οι αρχηγοί του λαού και μάθατε και είδετε. Εις ποιον εστάθη η αμαρτία αυτή σήμερον. Διότι ζει Κύριος ο σώσας τον Ισραήλ, ότι και στον Ιωνάθαν τον Ιών μου αν εστάθη, θέλει βεβαίως θανατωθεί. Και δεν ευρέθη ουδής μεταξύ παντός του λαού, ως της απεκρίθη προς αυτόν. Και είπε προς πάντα τον Ισραήλ, στάθητε εσείς εκ του ενός μέρους, εγώ δε και Ιωνάθαν ο Υιός μου θέλομαι σταθεί εκ του άλλου μέρους. Και είπε ο λαός προς τον Σαούλ, κάμε πάνω ότι συφαίνεται καλόν. Τότε είπε ο Σαούλ προς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ, δείξον των αθώων. Και επιάστη ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ, ο δε λαός απελήθη. Και είπε ο Σαούλ, ρίψατε κλήρους μεταξύ ο εμού και Ιωνάθαν του Ιού μου και πιάστη ο Ιωνάθαν. Τότε είπε ο Σαούλ προς τον Ιωνάθαν, φανέρωσον με τι έπραξες και φανέρωσε προς αυτόν ο Ιωνάθαν και είπε το όντι εγεύθυν ο λίγον μέλι δια του άκρου της ράβδου της εν τη χειρή μου ιδού εγώ αποθνίσκω. Και απεκρίθη ο Σαούλ, ούτω να κάνει ο Θεός και ούτω να προσθέσει βεβαίως θέλεις αποθάνει Ιωνάθαν. Ο δε λαός είπε προς τον Σαούλ,
Ο Ιωνάθαν θέλει αποθάνει ώστε σε έκαμε την μεγάλην ταύτην σωτηρίαν εις τον Ισραήλ. Μη γέννητο. Ζει Κύριος. Ουδε μία θρήξη της κεφαλής αυτού θέλει πέσει στην γη, διότι ενήργησε μετά του Θεού την ημέραν ταύτην. Και λύτρωσε ο λαός τον Ιωνάθαν και δεν απέθανε. Τότε ανέβη ο Σαούλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι επήγαν στον τόπον αυτών. Και έλαβεν ο Σαούλ την βασιλείαν επί τον Ισραήλ και επολέμησεν εναντίον πάντων των εχθρών αυτού Κύκλο, εναντίον του Μωάβ και εναντίον των ιών του Αμών και εναντίον του Εδόμ και εναντίον των βασιλέων τη Σοβά και εναντίον των Φιλιστέων και εναντίον πάντων όπου και ανεστρέφετο κατετρόπωνε. Συνεκρότησεν τη δύναμη και επάταξε τον Αμαλίκ και ελευθέρωσε τον Ισραήλ εκ χειρός των διαρπαζόντων αυτούς. Οι δέοι του Σαούλ ήσαν Ιωνάθαν και Ισουή και Μελχίσουε και τα ονόματα των δύο θυγατέρων αυτού, τα ονόματα της πρωτοτόκου Μεράβ και τα όνομα της νεοτέρας Μιχάλ. Το δε όνομα της γυναικός του Σαούλ ήταν Αχινοάμ, θυγάτηρ του Αχιμάας. Και το όνομα του αρχιστρατήγου αυτού Αβενίρ, υιός του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο δε Κις, ο πατήρ του Σαούλ και Νίρ, ο πατήρ του Αβενίρ, ήσαν οι του Αβιήλ. Ήτο δε πόλεμος δυνατός εναντίον των Φιλιστέων κατά πάσα στα σημέρας του Σαούλ και όποτε έβλεπε ο Σαούλ άνδρα την αδυνατόν Ιανδρίων παρελάμβανε αυτόν πλησίον εαυτού. Αμήν. Παρόλο που ο Σαούλ δεν στάθηκε στο θέλημα του Θεού, ο Θεός όμως το έργο του με το λαό Ισραήλ το συνεχίζει και έχει αποφασίσει να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ και να τον χρησιμοποιήσει και σαν βασιλιά και μάλιστα με σοφία. Σοφία τέτοια που να του δίνει νίκη. Βέβαια δεν τον χρησιμοποιεί τον ίδιον. Και εδώ αδελφοί να προσέξουμε κάτι. Λένε οι άνθρωποι αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Και εν μέρη αυτό είναι σωστό, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος, ένας πατέρας να είναι μπεκρής παραδείγματος χάρη και το παιδί που θα γεννηθεί ενώ είναι μεθυσμένος να βγει άρρωστο. Όμως, αν ένας από τους γονείς είναι πιστός, τότε αγιάζεται, λέει ο Λόγος του Θεού, δια του πιστού συζύγου, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι άγια. Είναι άγια. Άλλος ήθελον είστε ακάθαρτα. Τα παιδιά δηλαδή των απίστων είναι ακάθαρτα, γιατί ζουν σε ένα περιβάλλον απιστίας. Όμως, το παιδί έχει τη δυνατότητα, γιατί τόσοι άνθρωποι είναι άπιστοι και αμαρτωλείς φόδρα που έχουν παιδιά άγια. Όταν κάθε ένας μετανοήσει για τον εαυτό του, τότε ο Θεός έρχεται, επεμβαίνει και ευλογεί. Και έτσι, παρόλο που ο Σαούλ βρέθηκε σε αυτή τη θέση της ανομίας και της παράβασης στο Λόγο του Θεού, με τον Ιωνάθαν ο Θεός συνεργαζόταν γιατί ήταν αγαθός και καθαρός στην καρδιά. Και πράγματι, με την πίστη του Ιωνάθαν, σε αυτόν και στον βαστάζοντα τον οπλισμό του, όπου οπλισμό είχε μόνο ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν, ο Θεός παρέδωσε όλους τους Ισραηλίτες. Με έναν τρόπο πραγματικά αξιοθαύμαστο, θαυμαστό. Με έναν τρόπο μοναδικό. Ήταν η φρουρά των Φιλιστέων και αποφάσισε ο Ιωνάθαν και λέει θα περάσουμε προς αυτούς, θα σκαρβαλώσουμε και αν μας πούνε σταθείτε εκεί που είστε, θα σταθούμε και θα φύγουμε. Αν μας πούνε ελάτε, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός παρέδωσε σε μας στα χέρια μας τους Φιλιστέους. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Απόστολος Παύλος όταν αποφάσισε να πάει και ρίξει στη Μυσία και στην Ασία και τον εμπόδισε το Πνεύμα το Άγιο και κατέληξε στην Τροάδα και δεν ήξερε τι να κάνει, βλέποντας ένα ενύπνιο το βράδυ έναν άνδρα Μακεδόνα που έλεγε ελάτε και να μας βοηθήσετε και συμπέραναν ότι ο Θεός σου προσκαλεί. Αυτό σημαίνει ότι όταν σε προσκαλούνε και μάλιστα είσαι άνθρωπος που ζητάς την οδηγία του Θεού, το πιθανότερο είναι ο Θεός να σε στέλνει, ιδίως όταν σου ζητάνε βοήθεια. Βοήθεια δεν μπορούμε, αδερφοί, να αρνούμεθα να δίνουμε. Αλλά αντιθέτως, μάλιστα,
και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι σε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια, πάσης φύσεως βοήθεια, να τους την προσφέρουμε. Αρκεί βέβαια να κάνουμε διάκριση, να μην είναι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αδελφούς αγαθούς και πιστούς ή άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την Εκκλησία. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Γι' αυτό λέει η Γραφή να κάνουμε έλεος, αλλά κάνοντας πάντοτε διάκριση. Αλλά διάκριση με προσευχή και με τη χάρη του Χριστού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Τον Ιωνάθαν λοιπόν τον χρησιμοποίησε ο Θεός. Και πραγματικά ενώ ανέβησαν απάνω, καθώς πέρναγε ο Ιωνάθαν, οι Φιλιστέοι έπεφταν και ο Βαστάζων τα όπλα του Ιωνάθαν του σκότωνε. Δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση, όχι μόνο στη φρουρά, αλλά σε όλο το στράτευμα των Φιλιστέων καθώς διαδόθηκε και στη βιασύνη τους τρέχοντας να φεύγουνε, ο ένας σκότωνε τον άλλονε. Βλέποντας οι τρομοκρατημένοι Ισραηλίτες το τι έκανε ο Θεός, γιατί είχε φέρει τρόμο ο Θεός στα στρατόπεδα, τότε βγήκαν κι αυτοί, τους κυνήγησαν και έσωσε εκείνη την ημέρα ο Θεός τον Ισραήλ. Όμως στον πόλεμο αυτό οι άνδρες απέκαμουν. Και απέκαμουν γιατί? Γιατί ο Σαούλ είχε διατάξει μία άσκοπη νηστεία, άσοφη νηστεία. Στον καιρό του πολέμου δεν κάνουμε νηστεία. Στον καιρό της προετοιμασίας κάνουμε νηστεία. Όμως τόσο πολύ φοβήθηκε που σκέφτηκε ότι αν κάνουμε νηστεία και διέταξε φωνάζοντας κράτος επικατάρατος να είναι όποιος γευθεί φαΐ μέχρι την εσπέρας, μέχρι ο Κύριος να παραδώσει στα χέρια μας τους Φιλιστέους. Όμως αυτό ήταν και άσοφο και άσκοπο. Γι' αυτό όταν κάποτε και οι μαθητές του Ιωάννου αλλά και οι Φαρισαίοι πήγαν στον Χριστό και του είπανε «Γιατί εσύ δεν λες να κάνουν νηστεία» ενώ και οι μαθητές του Ιωάννου έκαναν αλλά και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς και οι αρχιερείς και οι γραμματείς κάνουνε. Και ο Ιησούς είπε κάτι που είναι αδελφοί θαυμαστό και σοφό. Δεν είναι καιρός νηστείας τώρα. Άρα για την νηστεία υπάρχει καιρός. Και ο καιρός της νηστείας είναι και η αιτία της νηστείας είναι πρώτον σοβαρά αιτήματα. Τα οποία δεν λύνονται παρά μόνο με νηστεία και προσευχή. Δεν είναι σοβαρό αίτημα αυτό για τον πόλεμο. Ναι, αλλά δεν είναι κατάλληλος ο καιρός. Πριν ανέβουν έπρεπε να προετοιμαστεί. Η προσευχή μας πρέπει να είναι, όπως λένε και οι γιατροί σωστά, προληπτική και όχι θεραπευτική, που μπορεί να είναι και θεραπευτική, αλλά προληπτική. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έχετε παρησία, έχουμε παρησία, να βρεθούμε στα Άγια του Ουρανού, εκεί που ο αρχιερέας Μέγας είναι ο Χριστός, να προσφέρουμε θυσίες, που είναι οι προσευχές μας, δοξολογίες και εικεσίες για τον καιρό της χρείας. Μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ενώ υπάρχει χρόνος τώρα, ενώ ο Θεός ακούει, τώρα που δεν έχετε προβλήματα, τώρα που δεν έχετε δυσκολίες, τώρα να προσεύχεστε. Για να βρείτε χάρη από το Θεό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Να διεκδικούμε, να την κυνηγάμε τη χάρη από το Θεό. Θέλω να σας θυμίσω ότι στις επιστολές οι αδελφοί που γράφουνε στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος έχει τρεις ευχές κυρίαρχες κάθε φορά χαιρετώντας. Χάρη, έλεος και ειρήνη, τα οποία είναι τα σημαντικότερα για τη ζωή του ανθρώπου. Η χάρις λοιπόν, για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, η οποία είναι αναγκαία για να επιβιώνουμε, να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων για να επιβιώνουμε. Η χάρις πρώτα είναι αποτέλεσμα της ταπείνωσης. Μόνο στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη.
Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, πάντοτε βρίσκει χάρη. Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, αν και δεν ήταν ταπεινός, πάντοτε βρίσκει χάρη. Ό,τι και λάθη να έχουμε κάνει, όσα και, ό,τι και αμαρτίες να έχουμε κάνει, εάν πάμε και ταπεινωθούμε στο Θεό και ζητήσουμε το αίμα του Χριστού, θα βρούμε χάρη από το Θεό. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό για τη χάρη είναι ταπείνωση. Το δεύτερο όμως είναι η προσευχή του αγιασμού πάνω στο θρόνο του Θεού, που δεν μπορείς να ανέβεις στο θρόνο του Θεού αν δεν ταπεινωθείς, εάν δεν συγχωρήσεις όλους όσους αμαρτήσαν σε σένα, και μάλιστα χωρίς καμία προϋπόθεση, ούτε μετάνοια, ούτε χωρίς μετάνοια, ούτε τίποτα, δεν εξετάζουμε. Τέλεια συγχωρητικότητα. Πόσες φορές, 7 φορές, 70 φορές το 7, λέει ο Χριστός. Ώστε όταν θα μετανοήσεις, θα ταπεινωθείς και θα μετανοήσεις για να ζητήσεις το αίμα του Χριστού να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, να βρεις χάρη από το Θεό και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Και τότε μπορείς να ανέβεις επάνω στα Άγια του ουρανού, γιατί τώρα δεν υπάρχουν τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων ήταν στο ναό του Σολομώντα που υπήρχε το καταπέτασμα. Τώρα στον ουρανό δεν υπάρχουν Άγια των Αγίων, δεν υπάρχει καταπέτασμα όπως υπήρχε στο ναό του Σολομώντα και στη σκηνή του μαρτυρίου, και μέσα στα Άγια των Αγίων δεν έμπαινε παρά μόνο ο αρχιερεύς. Οι ιερείς δεν μπαίνανε, οι ιερείς μπαίνανε μόνο στα Άγια και ο αρχιερεύς έμπαινε μόνο μια φορά το χρόνο. Και επειδή έπρεπε να ήταν τελείως αναμάρτητος, να έχει κάνει θυσίες, να έχει μετανοήσει, τον δένανε με ένα σκηνί και του φοράγανε και καμπανάκια, κουδουνάκια, να ακούνε αν περπατάει. Και αν δεν περπατάει σημαίνει ότι εθανατώθει από το Θεό, μπαίνοντας στα Άγια, μειώντας Άγιος. Στα Άγια των Αγίων, και τον τραβάγανε έξω νεκρό. Τώρα όμως έχει σκιστεί το καταπέτασμα με τη θυσία του Χριστού στον ουρανό. Στον ουρανό δεν υπάρχουν λοιπόν Άγια των Αγίων, υπάρχουν τα Άγια. Πού είναι τα Άγια των Αγίων? Τα Άγια που εκεί κάποτε στη γη, τα κοσμικά Άγια των Αγίων, έμπαινε ο αρχιερεύς, σήμερα είναι μόνιμα ο δικός μας ο αρχιερέας, ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς έχουμε παρησία και μπορούμε να μπούμε, μπορούμε να εισέλθουμε. Αλλά όπως είπαμε, με ταπείνωση και με αγιασμό και με καθαρότητα από την αμαρτία, και στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας, και στο σώμα μας και στο πνεύμα μας. Και εκεί όταν προσευχόμεθα, τότε καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό σας το προτρέπω και σας το προτείνω, να αφιερώσετε, να αφιερώνετε μέρες της ζωής σας με πίστη και με παρησία να εισέλθετε στα Άγια του Θεού. Δηλαδή θα πείτε, μία μέρα θα την αφιερώσω να προσευχηθώ για να μου βοηθήσει ο Χριστός, γιατί με το αίμα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου εισερχόμεθα. Θα την αφιερώσω στο Θεό, θα κάνω νηστεία ταπείνωσης της σάρκας. Δεν θα κάνω νηστεία όταν έχω πόλεμο, κάνω νηστεία όταν έχω εξήτηση. Θα μπω μέσα στο ταμείο μου, θα εξομολογηθώ μόνος μου, θα εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου, θα ζητήσω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει, θα συγχωρήσω όλα τα πτέσματα όλων των ανθρώπων, και των αδελφών μου και των εχθρών μου και αυτών που με μισούνε και αυτών που με κατηγορούνε και αυτών που με βλάπτουνε και με κατατρέχουνε, και των αδελφών μου των ανυπόφορων και των καλών, όλα τα πτέσματα και όλα τα αμαρτήματα, και θα πάω στο Θεό με παρησία και θα πω, Κύριε, ήρθα. Και εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας ο ουράνιος, και εκεί θα είναι δίπλα σου ο Ιησούς Χριστός, και εκεί θα ανέβεις, θα ανέβεις. Αλλά δεν ανέβεις μόνος σου. Θυμάμαι μια φορά μου μίλησε ο Κύριος με προφητεία μέσα στην εκκλησία και μου λέει, ανέβα στο όρος. Και εγώ το πίστεψα, πήγα στο δωμάτιό μου, έκλεισα την πόρτα, τους άφησα όλους
Δεν είπα σε κανέναν τίποτα και είπα ήρθα να ανέβω. Αλλά δεν γινόταν τίποτα. Πήγα δεύτερη φορά, δεν γινόταν τίποτα. Πήγα τρίτη φορά, γονάτισα και είπα, Κύριε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και δεν μπορώ να ανέβω. Εσύ μπορείς να με ανεβάσεις. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται μία δύναμη και ένας θόρυβος δυνατός και ανέβαινα με τρομακτική ταχύτητα σαν σε ασανσέρ. Μέσα σε ένα περισσένα σαν κουκούλι, σαν κουβούκλιο. Και όταν τέλειωσε βρέθηκα πάνω στο βουνό, σε ένα βουνό φοβερό. Φοβερό βουνό. Δεν υπάρχει τέτοιο βουνό. Και κοίταγα κάτω τη γη, κοίταγα, ήταν τόσο μικρά, τόσο ασήμαντα όλα και είχα όραση που μπορούσα να διακρίνω μακριά, λεπτομέρειες, όλα. Και ενώ καθόμουν σε λίγο βρέθηκα ξανά στο δωμάτιό μου. Όμως μετά θυμήθηκα ότι μου είχε πει ανέβα στο όρος και εγώ θα σου αποκαλύψω θαυμάσια. Και λέω πω το ξέχασα αυτό. Και πάω την άλλη μέρα και λέω Κύριε το ξέχασα αυτό. Μου το έπεσε αλλά το ξέχασα. Μπορείς να με ξανανεβάσεις. Πάλι απάνω. Κάθομαι πάνω στο όρος και κοιτάω στον ουρανό και τι να δω αδερφοί. Γι' αυτό το πιστεύω αυτό. Βλέπω έναν ουρανό κατάμαυρο, γεμάτο σύννεφα. Ερχόταν μία μπόρα, ένας ανεμοστρόβιλος. Ο αέρας φύσαγε προς διάφορες κατευθύνσεις. Τα επικείμενα, τα σύννεφα πηγαίνανε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Ήταν ένα τρομακτικό θέαμα, αστραπές, βροντές. Όσο το κοίταζα, θαύμαζα. Πω, λέω, τι ήτος, τι μπόρα είναι αυτή που έρχεται. Τι τρομακτικό πράγμα είναι αυτό. Σε έπιανε φόβος Θεού. Και ξαναβρέθηκα κάτω. Μ' άρεσε όμως. Και πάω την άλλη μέρα και λέω, Κύριε, μπορείς να με ξαναπάς. Δεν ξανάγινε. Δεν ξανάγινε. Πήγα άλλη φορά, τίποτα. Ξαναπήγα, τίποτα. Όμως, στα Άγια έχουμε παρησία και πάμε. Και θα σε πάει ο Θεός. Θα σε πάει. Και να εξητούμε, αδελφοί. Λέει η Γραφή να είστε ζηλωτές των πνευματικών. Όταν είμαστε ζηλωτές των πνευματικών, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός αποκαλύπτει σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά όπως είπαμε στην Κυριακή, η αποκάλυψη είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί σου δίνει σοφία ο Θεός, σύνεση για γνώμες, για απόψεις, αλλά πιο σοβαρό ακόμη εν τέλει ή ολοκλήρωσης του ζητήματος έρχεται με τη διδασκαλία. Με τη διδασκαλία ξέρει ο άνθρωπος πες να περπατάει και με την αποκάλυψη ξέρει ποιον Θεό δοξάζει. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εξεύρω εις τίνα επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι αυτός τον οποίον επίστευσα θα διαφυλάξει την παρακαταθήκη μου. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Αποκάλυψη είναι γιατί λαχτίζεις σε κέντρα Σαούλ, Σαούλ, όταν το απεκαλύφθη ο Χριστός. Αλλά μετά η διδασκαλία τι είναι? 3 χρόνια τον δίδασκε στην Αραβία ο Χριστός το Ευαγγέλιο και το Λόγο Του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, 3 χρόνια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε το Ευαγγέλιο μου, το οποίο σας κηρύττω, δεν μου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός. Άλλο λοιπόν η αποκάλυψη και άλλο η διδασκαλία. Με την αποκάλυψη γνωρίζουμε το Θεό, μας φανερώνει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Με τη διδασκαλία όμως μας λέει πώς να περπατάμε. Την οδό την οποία πρέπει να περπατάμε. Γι' αυτό και ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο τον Ιησού Χριστόν και τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ο Χριστός είναι διδάσκαλος και καθηγητής. Διδάσκει και καθοδηγεί. Καθηγητής στην Γραφή δεν σημαίνει αυτό που λέμε τώρα. Καθηγητής είναι ο καθοδηγητής στη γλώσσα της Γραφής. Διδάσκαλος είναι ο διδάσκων.
Ο Ιωνάθαν λοιπόν είχε αποκάλυψη, αλλά ο Σαούλ έδωσε διαταγή για λανθασμένη, χωρίς αποκάλυψη, για λανθασμένη νηστεία. Το αποτέλεσμα, απέκαμον οι άνδρες. Κοιτάξτε τώρα ένα λάθος, αυτή είναι η διδασκαλία. Ένα λάθος τι συνέπειες μπορεί να έχει, πολύ άσχημες. Όταν ήρθε ο καιρός να πολεμήσουν δεν είχαν δυνάμεις. Και δεν είναι μόνο αυτό, και όταν είδε ο Ιωνάθαν μέλι, πήρε, έφαγε και ανοίξαν τα μάτια του, πήρε δυνάμεις. Και να σας πω κάτι, αυτό είναι λιγάκι αστείο, τελευταία ήταν η Λούση Έλεν άρρωστη, είχε να φάει 3 μέρες γιατί είχε πυρετό ουρολίμωξη και παραπάταγε. Και προσευχήθηκα και λέω, Κύριε, τι έχει το παιδί, και θυμήθηκα τον Ιωνάθαν. Παίρνω τηλέφωνο, λέω, δεν της δίνετε μια κουταλιά μέλι? Τους δώσαν μια κουταλιά μέλι και περπατάγε καλά το παιδί. Θα μου πεις, αυτό, γι' αυτό είπα, είναι λίγο αστείο. Αλλά ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μας βοηθάει σε όλα. Εγώ τώρα πού να τον θυμάμαι, το θυμόμουν τον Ιωνάθαν. Αλλά όταν προσευχήθηκα, το θυμήθηκα. Μπορεί να μου το θυμίσει και ο Θεός. Μπορεί να το θυμήθηκα και μόνος μου. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν καλό. Γι' αυτό όταν αισθάνεστε αδυναμία, να τρώτε μια κουταλιά μέλι, εκτός και αν έχετε ζάχαρο, προσέξτε, να μάθετε και τίποτα. Γιατί δεν είμαι γιατρός εγώ, ο Θεός να μας φυλάει. Ο Ιωνάθαν έφαγε μια κουταλιά μέλι και ανέβλεψαν τα μάτια του. Οι άλλοι όμως λένε, «Ει, ο βασιλιάς είπε, επικατάρατος θα είναι όποιος τρώει». Και αγανάκτησε ο Ιωνάθαν. Λέει, «Τάραξε το λαό ο Σαούλ ο πατέρας μου». Και όταν ήρθε το εσπέρας, όλοι οι στρατιώτες πεινασμένοι, κατάκοποι, πέσανε πάνω στα βόδια, τα λάθυρα και στα πρόβατα και ατρώγανε με το αίμα. Κοιτάξτε, μία λανθασμένη απόφαση που οδηγεί μέχρι και στην αμαρτία τον άνθρωπο. Και σε μεγάλη αμαρτία. Γιατί είναι μεγάλη αμαρτία να τρως το αίμα που είναι η ζωή. Το απαγορεύει ο Λόγος του Θεού. Όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Ούτε πνικτό, ούτε αίμα, ούτε ειδωλόθητα και ούτε, τι άλλο, να το βρούμε, ούτε είδωλα, ούτε πνικτό, ούτε πορνεία, ούτε αίμα. Είναι 4 πράγματα που απαγορεύονται και στην Καινή Διαθήκη. Όταν το άκουσαν, το είπαν στον Σαούλ, ότι ο λαός αμάρτησε και ο Σαούλ έκανε κάτι που ήταν σωστό. Πρέπει να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό. Δεν πήρε να σκοτώσει αυτούς που αμαρτήσαν, ούτε τους μάλωσε, ούτε τους έδιρε, αλλά λέει να μετανοήσουμε. Δεν ξέρω αν είχε καταλάβει το δικό του λάθος, αλλά η ενέργειά του ήταν σωστή. Και ζήτησε να φέρουν μόσχους και πρόβατα, καθένα στο δικό του, να το σφάξουν σε ένα λίθο που άπλωσε, γιατί είναι γραμμένο ότι το αίμα των τάβρων και των τράγων και η σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μολυσμένους, αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός. Και αυτός ήταν ο τρόπος, η θυσία των ζώων. Γιατί αν ευχήσεως αίματος, άφεση αμαρτιών δεν υπάρχει. Βέβαια στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, πολύ ωραιότερα, γιατί πια δεν έχουμε ζώα που σφάζουμε. Οι ιερείς ξέρετε τι ήταν τότε, σφάχτες, γδάρτες, χασάπιδες. Δεν ήταν απλό πράγμα να είσαι ιερέας. Χιλιάδες ζώα σφάζανε. Τα πιάνανε, τα σφάζανε, χύνανε το αίμα, τα γδέρνανε. Χασάπιδες ήτανε. Για να συγχωρούνται οι αμαρτίες. Δεν ήταν με γραβάτες και με κουστούμια της εποχής εκείνης. Ήταν με μια ζώνη εδώ, με αίματα στάζανε. Φοβερό πράγμα να είσαι ιερεύς στην εποχή εκείνη. Σήμερα όμως όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου και υπάρχει ένα σφαγμένο αρνί και αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά και εμείς έχουμε θυσία κάθε Κυριακή, ανέμακτο, το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, εις ανάμνηση της θυσίας του Χριστού, τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά επίσης θυσία ζώσα,
Αγία, που είναι η λογική μας λατρεία, είναι να παραστήσουμε το σώμα μας στο θέλημα του Θεού, να παριστάνουμε πάντοτε το σώμα μας στο θέλημα του Θεού, στον αγιασμό, γιατί ο αγιασμός είναι μια θυσία. Με επίγνωση όμως χριστιανού, λογική θυσία. Όταν ο χριστιανός απομακρύνεται από τα εδέσματα του κόσμου τούτου, από τις προσφορές του κόσμου τούτου, από τα θεάματα τα ειδονικά του κόσμου τούτου, από τις γιορτές και τα πανηγύρια του κόσμου τούτου, τους μασκαράδες, τις πρωτοχρονιές, τα χαρτοπαίχνια, που αυτά για τους ανθρώπους δεν είναι αμαρτία. Για μας όμως ξέρουμε ότι είναι παράβαση. Όταν απομακρύνεται από αυτά, είναι μια θυσία. Και όταν υπηρετεί τον Θεό το ζώντα με ηκεσίες, με προσευχές, με ευχαριστίες, με δοξολογίες ή όπως λέει η Γραφή, με νηστείες και προσευχές, και όταν υπηρετεί τους αδελφούς του με ταπείνωση, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη και θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες, αυτό είναι μια θυσία. Θυσία ανέμακτος, αλλά είναι η λογική μας λατρεία. Δεν είναι εύκολο να υποφέρεις τον ανυπόφορο αδελφό σου και να το συγχωρείς άπειρες φορές. Δεν είναι εύκολο. Και να ταπεινώνεσαι. Δεν είναι εύκολο πάντοτε να θεωρείς τον άλλον ανώτερό σου. Και αν ακόμη δεν περπατάει καλά, είναι θυσία. Δεν είναι εύκολο τον Πάσχοτα αδελφό σου, ενώ εσύ είσαι χαρούμενος, να πηγαίνεις να τον παρηγορείς κλαίγοντας. Είναι θυσία. Δεν είναι εύκολο να φροντίζεις και να προσέχεις τη ζωή σου, να μην σκανδαλίζεις κανέναν. Αυτό είναι θυσία. Η ζωή του χριστιανού είναι θυσία. Του σώματός του, ζώσα, αγία, ειρηνική, που είναι η λογική μας λατρεία όμως. Ο Σαούλ λοιπόν έκανε θυσία, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες των Ισραηλιτών που έτρωγαν και έφαγαν με αίμα, και αφού συγχωρέθηκαν, τότε είπε να πάμε τη νύχτα να επιτεθούμε και να εξολοθρεύσουμε τους Φιλιστέους. Ο ιερεύς όμως λέει κάτσε να προσευχηθούμε, κάτσε να ρωτήσουμε το Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα που συνήθως την ξεχνάμε. Πριν κάνεις κάτι, ρώτα το Θεό και εν πάση περιπτώσει αφιέρωσε το στο Θεό και εν πάση περιπτώσει ζήτησε βοήθεια από το Θεό. Περαιότερο είναι ρώτα το Θεό. Και προσεύχονται, ρωτάνε το Θεό και ο Θεός δεν απάντησε. Και ξέρανε ότι όταν ο Θεός δεν απαντάει, σημαίνει ότι υπάρχει αμαρτία στο λαό. Ξέρανε πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς ενώ πρέπει να τις ξέρουμε, τις ξεχνάμε. Δεν απάντησε ο Θεός, κάτι γίνεται. Και αμέσως φωνάζει όλο το λαό, λέει να ρωτήσουμε τον Κύριο ποιος αμάρτησε. Δεν ρώτησε αν αμάρτησε κανείς, αλλά είπε αφού δεν απάντησε ο Θεός, κάποιος αμάρτησε. Και πρέπει να εξαλειφθεί η αμαρτία μέσα από το λαό Ισραήλ και από τις σκηνές μας. Η αμαρτία που δεν έχει εξομολογηθεί, που δεν υπάρχει θυσία. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αν αμαρτάνετε εκουσίως, τότε δεν υπάρχει συγχώρεσης. Δεν υπάρχει θυσία περί αμαρτιών. Τότε είναι θανάσιμος η αμαρτία. Μα δεν αμάρτησα καμιά θανάσιμη μεγάλη αμαρτία, δεν έχει σημασία. Μία μικρή αμαρτία, αν συνεχίζεις να την κάνεις και δεν έρχεσαι εις αυτόν, ένα ψεματάκι που το πες και δεν το εξομολογήθηκες, ή ένα ψεματάκι που το λες συνέχεια. Αυτή είναι η μόνιμη αμαρτία που όμως γίνεται θανάσιμος αν δεν την εξομολογηθούμε και αν δεν ζητήσουμε το αίμα του Χριστού και αν δεν μετανοήσουμε. Για σκεφτείτε ότι όλες οι αμαρτίες είναι θανάσιμες
αν δεν μετανοούμε, αν δεν εξομολογούμεθα, αν δεν ζητάμε το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού όταν προσεύχονται μετανοούν και λένε «Και αν έκανα και καμία αμαρτία που δεν την κατάλαβα, συγχώρεσέ με Κύριε». Γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά επειδή μας βεβαιώνει λόγος του Θεού ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες και η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, πού να επανασταθώ εγώ μπροστά στο Θεό και να πω «Είδες τι καλός είμαι» όπως ο Φαρισαίος. Αλλά πώς πλησιάζουμε τον Θεό, σαν ένοχοι? Γιατί είμαστε ένοχοι? Είτε συνειδητά, είτε και κάποιες φορές ασυνείδητα, είτε χωρίς να το καταλάβουμε. Τη μεγαλύτερη αμαρτία που έκανε ο Δαβίδ, πορνεία, μοιχεία και φόνο με τη Βηθεσδά, δεν την είχε εξομολογηθεί και δεν την είχε συνειδητοποιήσει. Και ο Θεός που τον αγαπάει έστειλε τον Άθαν και του λέει «Ει, ξύπνα». Και τότε έκλαψε στο Θεό και ο Θεός τον συγχώρεσε. Και λέει ο Σαούλ, πρέπει να δούμε τώρα ποιος, που είναι η αμαρτία. Μας τη φανερώσει ο Θεός την αμαρτία. Δεν θα μας αφήσει απληροφόρητους. Δεν θα απομακρυνθεί ο Θεός. Δεν μιλάει επειδή υπάρχει αμαρτία. Αν δεν υπάρχει αμαρτία θα μιλήσει. Αν υπάρχει πρέπει να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Και λέει εφόσον υπάρχει τόσο σοβαρή αμαρτία και δεν έχει εξομολογηθεί, γιατί η αμαρτία που έτρωγαν αίμα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αμαρτία όπως θα δούμε του Ιωνάθαν που έφαγε λίγο μέλι. Αλλά δεν έχει σημασία τι είναι μεγαλύτερο. Είτε ένα ποτήρι αρσενικό πιείς, είτε μια σταγόνα στο ποτήρι σου, ο θάνατος είναι βέβαιος. Ο μισθός της αμαρτίας, και δεν λέει της μεγάλης ή της μικρής, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και ρώτησαν τον Θεό και ο Θεός αποκάλυψε ότι δεν έχει αμαρτήσει ο λαός, αλλά έχει αμαρτήσει η βασιλική οικογένεια. Και ο Σαούλ λέει «Εγώ και ο Ιωνάθαν». Και ο Θεός φανέρωσε ότι είναι ο Ιωνάθαν. Και ο Σαούλος είπε «Εξάπαντος θα σε θανατώσω». Και είχε και δίκιο. Και ο Ιωνάθαν είπε «Αμήν». Βέβαια μου κάνει εντύπωση γιατί δεν εξομολογήθηκε την αμαρτία του Ιωνάθαν. Τώρα να πούμε γνώμες. Αλλά αξίζει τον κόπο να λέμε γνώμες. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι έχει άδικο πατέρας του. Ίσως δεν το σκέφτηκε. Για να πω γνώμη θα σκεφτώ τον εαυτό μου. Πότε δεν εξομολογούμε την αμαρτία μου? Δεν την εξομολογούμε, δεν την έχω καταλάβει. Όταν νομίζω δεν έχω αμαρτία. Ή όταν την ξεχάσω. Τη θεωρήσω μικρό και ασήμαντο. Και το ξεχάσω. Ή όταν την κρύψω. Ή δεν ξέρω και για ποια άλλη αιτία. Και έτσι βρέθηκε μπροστά στο θάνατο. Δεν είναι να παίζουμε με την αμαρτία. Ο χριστιανός στις αμαρτίες δεν τις φοβάται. Αλλά πότε? Όταν πηγαίνει στον Χριστό και ζητάει το αίμα του. Δεν τη φοβάται την αμαρτία. Γιατί για τις αμαρτίες του πέθανε ο Χριστός. Δεν θα πεθάνω εγώ για τις αμαρτίες μου. Εάν τις εξομολογηθώ στον Χριστό, για τις αμαρτίες μου που τις εξομολογούμε πέθανε ο Χριστός. Για τις αμαρτίες μου όμως που δεν τις εξομολογούμε, τότε θα πεθάνω εγώ. Έφτασε για την αμαρτία του ο Ιωνάθαν μέχρι θάνατο. Δεν μπορείς να παίζεις με την αμαρτία. Δεν μπορείς να την κουκουλώνεις την αμαρτία. Δεν υπάρχει κρυφό στο Θεό. Δεν μπορείς να κρύβεις. Δεν πρέπει να κρύβουμε. Την αμαρτία μας πρέπει να την εξομολογούμεθα, αδελφοί. Και αν μάλιστα έχουμε αδικήσει άνθρωπο, πρέπει εξάπατος να πάμε να τον αποκαταστήσουμε ή να του ζητήσουμε συγγνώμη, αν δεν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Δεν είναι καλό παιχνίδι να παίζω με την αμαρτία μου. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Με την αμαρτία, την απλή, πολύ απλή. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ούτε καν αμάρτησε. Ανοήτως θα το έλεγα βέβαια. Βεβαίως αμάρτησε γιατί του σόρκισε ο βασιλιάς. Και είπε αμήν. Υποσχέθηκε στο Θεό και δεν το εκπλήρωσε. Μη δίνουμε υποσχέσεις στο Θεό.
Γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού, μην ορκίζεσαι, μην ορκίζεσαι, γιατί πας άνθρωπος ψεύστης, μόνο ο Θεός είναι αληθινός. Μην λες εξάπαντος ποτέ, μην υπόσχεσαι, αλλά και αν υπόσχεσαι πες πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, αν μπορέσω, αν θέλει ο Θεός, του Θεού θέλοντος. Και ο Σαούλ είπε σωστά, θα τον σκοτώσω. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο λαός του Θεού έχει πνεύμα Θεού. Και αντέδρασαν όλοι, προσέξτε, ομοθυμαδών, ομόφωνα, χωρίς αντίρρηση. Που σημαίνει ότι πίσω από αυτούς είναι ο Θεός. Μόνο ο Θεός ξεσηκώνει ομοφωνία. Όταν δεν υπάρχει ομοφωνία στο σπίτι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τσακωμός. Προσέξτε αδελφοί τους τσακωμούς στο σπίτι. Προσέξτε οι γυναίκες πώς μιλάτε στους άντρες σας. Μην τους βάζετε τις φωνές. Έχω ακούσει εγώ γυναίκες, ξέρετε πώς να φωνάζουν. Και ποιος είσαι εσύ και εγώ και ποτέ μην το κάνετε αυτό. Αρχίζω από τις γυναίκες γιατί θέλω να τελειώσω στους άντρες. Προσέξτε πώς μιλάτε στις γυναίκες σας. Οι άνθρωποι λένε με το σεις και με το σας. Με τρυφερότητα, όχι με, να τους πικραίνετε. Με αγάπη. Η γυναίκα με υπακοή. Ταπείνωση. Ο άντρας με αγάπη, φροντίδα. Εκεί είναι ο Θεός. Ο Θεός της ειρήνης εκεί είναι. Όταν δεν υπάρχει ειρήνη έχει φύγει ο Θεός, πάει. Ταξιδεύει μακριά από σένα. Προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε στον άντρα σας. Θα έρθει το κακό επάνω σου και δεν το καταλάβεις αδερφή. Και ιδίως μπροστά στα παιδιά. Άσε που μερικές φορές φωνάζουν και ακούνε και οι γείτονες. Και εγώ το έχω κάνει αυτό, έχω μετανοήσει βέβαια. Ο Θεός να μας φυλάει. Να ζητάμε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, πόσο μάλλον με την οικογένειά μας. Οι γυναίκες που φωνάζουν, αν δεν μετανοήσουν, τις απορρίπτει ο Θεός. Να μην πω για τους άντρες που δέρνουν τις γυναίκες τους. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε παραδείγματα τέτοια, αλλά αυτά είναι τρομακτικά αδερφοί. Τρομακτικά. Μέσα στο σπίτι πρέπει να υπάρχει ειρήνη, αγάπη. Και αν συμβεί κάτι, μετάνοια. Εγώ είχα ακούσει ένα τσακωμό δύο αγίων ανθρώπων. Και θα πω και τα ονόματα. Δεν από τα επίθετα όμως. Του Νίκου και της Ισμήνης. Μα Νίκο μου, αλληλούια, γιατί το έκανες αυτό. Δόξα, δεν το έκανα εγώ, Ισμήνη μου. Μα Νίκο μου, αλληλούια, δόξα. Και έλεγα, έτσι τσακώνονται οι χριστιανοί. Μωρέ, μπράβο, μωρέ, μπράβο, λέγοντας αλληλούια και δόξα. Ή να μην τους ευλογήσει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους. Έχω ακούσει όμως και γυναίκες να βγάζουν κάτι γλώσσες. Από μέχρι απέναντι. Να λένε και να μην σταματάνε. Εγώ έχω πει στους νέους, προσέξτε, μην πάρετε γκρινιάρα. Προσέξτε το αυτό, αν προσευχηθείτε. Μην σας δώσει ο Θεός γκρινιάρα, χαθήκατε. Γκρινιάρα, τσιγκούνα. Α, πα, 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 πα. Τσιγκούνα, πα, 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 πα. Και ζηλιάρα. Άμα ξέρεις να σε ζηλεύει η γυναίκα σου. Τσιγκούνα, ζηλιάρα και γκρινιάρα. Ο Θεός να φυλάει. Και δεν αλλάζουν αυτά. Αλλά έχω πει και στις κοπέλες, προσέξτε, μην πάρετε ζηλιάρι, χαθήκατε. Τσιγκούνι, δεν θα σας αφήσει να παίρνετε ούτε μια τσίχλα. Θα μου πεις τι χρειάζεται τσίχλα και ιδίως στην εκκλησία, όχι βέβαια. Αλλά άμα θέλει η κοπέλα να πάρει μια τσίχλα. Και προσέχτε και γκρινιάρι. Φοβερό είναι να έχεις ένα να σου γκρινιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια υπάρχουν οι οτασπίδες, έτσι είναι. Αλλά να το προσέξουμε αδερφοί αυτό. Και αν πήραμε γκρινιάρα,
να μετανοήσει η γκρινιάρα. Και αν είμαι γκρινιάρης εγώ, γιατί είμαι ποτέ πότε, εγώ σας τα λέω όλα. Για να με συγχωρεί ο Θεός. Να με διορθώσει ο Θεός. Πρέπει να υπάρχει στο σπίτι ειρήνη. Δεν θα υπάρχουν αιτίες τσακωμού. Θα υπάρχουν, αλλά θα λύνονται με το αλληλούια και με το δόξα. Έτσι θα λύνονται όλα. Αλληλούια Νίκο μου, δόξα Ισμήνη μου. Έτσι πρέπει να λύνονται, αδελφοί. Γιατί αλλιώς μπαίνει μέσα ο εχθρός και τα ανακατεύει τα πράγματα. Τα ανακατεύει τα πράγματα. Αν όμως είμαστε έτσι, βλέπει η γυναίκα τον άντρα και στην προσευχή της λέει: «Χριστέ μου, τι καλό άντρα που μου χάρισες, πιο πολύ ευλόγησέ τον». Και έχω ακούσει άντρα να λέει: «Το ωραιότερο δώρο που μου χάρισες, Κύριε, στη ζωή μου ήταν η γυναίκα μου». Αυτά είναι ωραία, αδερφοί. Έτσι να μας κάνει ο Θεός. Σηκώθηκε λοιπόν όλος ο λαός και λέει: «Ει, τι κάνετε εκεί? Τον Ιωνάθαν που ο Θεός ήταν μαζί του και τον χρησιμοποίησε ο Θεός, θέλετε να τον σκοτώσετε?» Και έσωσε ο λαός τον Ιωνάθαν. Πώς τον έσωσε? Με την ομοφωνία του. Γιατί ήταν ο Θεός μαζί του, μαζί με τη γνώμη του. Και υπερίσχυσε του βασιλέως. Εγώ θα σας πω κάτι. Εάν συμφωνείτε, θα υπερισχύσετε και τις γνώμες του Θεού. Αλλά μην το επιδιώξετε αυτό. Πάντα θα λέτε: «Όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ, Κύριε». Θεός κάνει όλα μας τα χατήρια όταν υπάρχει ομοφωνία. Θυμηθείτε τι είπε όταν φτιάχνανε τη Βαβέλ. Είπε: «Όπου αυτή είναι», λέει, «μιας γλώσσας και μιας φωνής. Ό,τι αποφασίζουν θα το κάνουν. Γι' αυτό τι θα κάνω? Θα τους συγχύσω. Θα τους αλλάξω τις γλώσσες». Και όταν υπάρχει σύγχυση και Βαβέλ, και δεν υπάρχει ο Θεός. Γιατί Βαβέλ σημαίνει σύγχυση. Όταν υπάρχει τσακωμός, υπάρχει ο Θεός εκεί. Ο Θεός να φυλάει την εκκλησία μας, να είμαστε αγαπημένοι, αδελφοί. Και αν συμβαίνει κάτι, συγχώρεσέ τον, αδελφέ. Μα ξέρεις τι μου έκανε? Είναι ανυπόφορος. Αγάπησέ τον. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Σε βολεύει. Μην κάθεσαι και το σκέφτεσαι τι μου είπε και πώς μου το είπε και πω δεν μπορώ και δεν αντέχω. Αυτά τι, και να μπορείς και να αντέχεις και να δοξάζεις και τον Θεό και να τον ευλογείς και αυτόν τον άνθρωπο, όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι. Τι θα πει δεν αντέχω? Και αντέχω γιατί είναι η χάρη του Χριστού επάνω μου. Αμήν, αδερφοί. Όλους, όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Όλους τους αντέχω. Και πρέπει να τους αντέχω. Και να μου δώσει χάρη ο Θεός και δύναμη ο Θεός να τους αντέχω. Γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί σύγχυση, Βαβέλ. Μετά από αυτό τα πράγματα είναι όλα τακτοποιημένα. Βασιλιάς πια ο Σαούλ. Ο Θεός είναι μαζί με τον Ισραήλ. Έχασε βέβαια τη βασιλεία του ο Σαούλ. Θα διατηρήσει για τη ζωή του, αλλά δεν θα μεταφερθεί στην οικογένειά του για την παράβασή του. Έχασε τη βασιλεία, αλλά όπου πήγαινε κατετρόπωνε τους εχθρούς. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Μα μπορεί να είναι, και εδώ είναι αδερφοί αγαπητοί κάτι που πρέπει να το προσέξουμε για τον εαυτό μας. Μπορεί να είμαι σε παράβαση και ο Θεός να είναι μαζί μου? Ναι, χάριν του λαού. Να κάνω εγώ αμαρτία, λάθος, όχι βέβαια αμαρτία, παράβαση στο Λόγο του Θεού και χάριν της οικογένειάς μου και χάριν της Εκκλησίας που υπηρετώ να με ανέχετε, αλλά τον πελά μου θα τον βρω στο τέλος. Στο τέλος. Γι' αυτό όσοι εργάζονται το έργο του Θεού, όσοι έχουν ευθύνη στο έργο του Θεού, μη λένε «ο Θεός είναι μαζί μου γιατί με ευλογεί». Τον Σαούλ τον ευλογούσε. Κατετρόπωνε όλους τους εχθρούς. Αυτό όταν το κατάλαβα εγώ τρομοκρατήθηκα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Θεός τον ευλογούσε, κατετρόπωνε, αλλά τον είχε απορρίψει. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί? Φοβερό είναι. Και δεν συνέβη στο Σαούλ, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να ζητούμε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όχι τις ευλογίες. Εργάζομαι, με ευλογεί ο Θεός, αλλά δεν με έχει για τον ουρανό. Τώρα κατάλαβα αυτό που λέει: «Εν το όνομα τι σου προφητεύαμε. Κάμανε θαύματα πολλά.
Ξεβάλαμε δαιμόνια εν το όνοματί σου. Και ξέρετε τι τους απάντησε ο Χριστός? Υπάγεται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Πολύ επικίνδυνο. Μέχρι τώρα σκεφτόμουν ότι όταν ο Θεός με ευλογεί πάω καλά. Τώρα όμως λέω δεν είναι προϋπόθεση, δεν είναι απαραίτητο. Πάω καλά όταν ζητώ τη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν μετανοώ. Γιατί ο Θεός χάρη της Εκκλησίας ευλογεί και εμένα. Χάρη του λαού του Θεού ευλογούσε τον Σαούλ. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γι' αυτό να ξεκινάμε πάντα από τον εαυτό μας. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Προσέχετε εις σε αυτούς και ύστερα ως όλο το ποίμνιο. Στον Τιμόθεο τι λέει? Πρόσεχε στον εαυτό σου και ύστερα τη διδασκαλία. Πρώτα τον εαυτό μας. Πρώτα τον εαυτό μας. Τι, να μας ευλογήσει ο Θεός? Όχι. Να έχουμε το έλεος, τη χάρη και την ειρήνη του Θεού. Να λέμε, Χριστέ μου, θέλω να είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Συγχώρεσέ με. Πλύνε με το αίμα του Χριστού. Ό,τι βλέπεις που δεν σ' αρέσει, διόρθωσέ το. Ό,τι κάνω που λείπει το Πνεύμα σου το Άγιο, συγχώρεσέ με, Κύριε. Αδελφοί, αγαπητοί, με αυτό θα κλείσω. Δεν είναι δεδομένη η σωτηρία μας. Μην το θεωρήσουμε ποτέ αυτό δεδομένο. Δεν είναι δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη. Γι' αυτό και μας προτρέπει, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Γιατί δεν είναι δεδομένη. Μην εφησυχάζεις, μην αμεριμνάς. Αλλά με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε στη σωτηρία μας. Αμήν, αδερφοί. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν.